Πρόεδρε, δύο λόγια θα ήθελα για τη σημερινή επίσκεψή σας στην καθιερωμένη επιμορφωτική συγκέντρωση του Συνδέσμου Διαιτητών. Έχουν ολοκληρωθεί 12 αγωνιστικές. Από το θεσμικό μου ρόλο ήρθα σε μια ανεξάρτητη αρχή να τους πω αυτά τα οποία έχουν επισημανθεί είτε αναγραφούμενα στα φύλλα αγώνος είτε από παρατηρήσεις παραγόντων, ποδοσφαιριστών, προπονητών. Η γνώση εξάλλου είναι πρίκα. Τους ανέλησα ορισμένα άρθρα του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Τους ζήτησα ίση μεταχείριση όλα τα σωματεία. Είναι λογικό να υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Τους ζήτησα αυτά που γράφουν στο φύλλο αγώνος να είναι καθαρά και βανάγνωστα. Τους ζήτησα να εφαρμόζουν τον ΚΑΠ όπου χρειάζεται. Και επίσης να ρίξουν μεγαλύτερο βάρος στις υποδομές, να μην υποτιμούν τους αγώνες πρωταθλημάτων υποδομών, διότι είναι η αρχή για να αποκτήσουν καθαρή έτσι αγωνιστική και αθλητική παιδεία τα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη μαζικότητα της εκδήλασης και εύχομαι ότι από την επόμενη Κυριακή θα έχουμε ένα πιο καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ότι στην έκτατη Γενική Συνέλευση που θα κάνουμε να έρθουν όλοι να ακούσουν και να λύσουμε τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν. Έστειλε να ευγενέτεστα το έγγραφο για αντιπροσωπεία των ομάδων Α κατηγορίας. Την Τετάρτη έχω συγκαλέσει Δυτικό Συμβούλιο. Η εισηγήσή μου να γίνει 21 του Δεκέμβρη. Τους ευχαριστώ που το έκαναν, διότι τα 4 θέματα που έβαλαν πραγματικά άπτονται του κορυφαίου αθλήματος τα προβλήματα όπως είναι το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.